έρωτας και ο θάνατος. Ναι, σίγουρα συνδέονται. Γιατί ο έρωτας είναι ζωή, οπότε είναι η κατάργηση του θανάτου. Και πιστεύω επίσης ότι από έναν υγιή έρωτα δεν μπορεί να οδηγηθεί κάποιος στον θάνατο, μόνο από κάτι πολύ άρρωστο. Συνθήκες κάτω από τις οποίες εγώ θα αυτοκτονούσα, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν, αν και κάποτε, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, είχα κάνει μία ψευδή όμως απόπειρα αυτοκτονίας. Είχα μία σχέση πάθους, αγάπης και μίσους με έναν άντρα, ήταν ο πρώτος μου έρωτας. Πριν πολλά χρόνια, ήμουνα 22-23 χρονών. Ήταν γιατρός αυτός και ήμασταν σε μια φάση πάρα πολύ άσχημη της σχέσης μας. Είχαμε τσακωθεί πάρα πολύ άσχημα. Αυτός αρνιόταν να μου μιλήσει, να μου απαντήσει στο τηλέφωνο, οτιδήποτε. Και εγώ για να προκαλέσω το ενδιαφέρον του και να προκαλέσω και μια επανασύνδεση, φρόντισα να πάθω μια μίνι αυτοκτονία κοντά στο κέντρο υγείας που έκανε την εφημερία του. Ήταν αγροτικός γιατρός τότε. Τι είχα κάνει? Είχα πιει μερικές γουλιές υγρό τάιντ, αλλά τόσο όσο για να αρχίσω να βγάζω λίγες μπουρμπουλήθρες. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω προκαλέσει και στον εαυτό μου εμετό μετά και να τελειώνει η υπόθεση. Απλά ήθελα να στήσω όλο το σκηνικό με το να με μαζέψει κάποιος γείτονας, να με πάει στο κέντρο υγείας, να είναι αυτός εκεί που ήξερα ότι θα είναι εκεί, να με δει στην κατάσταση αυτή, να καταλάβει γιατί περίληψα την κατάσταση αυτή. Το αποτέλεσμα είναι ότι όντως πήγα εκεί, όντως αυτός φρίκαρε, όντως μου έκανε πλήση στομάχου, έγινα καλά. Μετά πάρα λίγο να με πλακώσει το ξύλο, βέβαια τα ξαναβρήκαμε, οπότε αποστολή εξετελέστη. Αλλά είναι κάτι που πλέον το θεωρώ πολύ ανώριμο ως αντίδραση και όχι, δεν θα το ξαναέκανα. Επειδή είμαι πολύ συναισθηματικός τύπος, πιστεύω ότι θα μπορούσα να φτάσω στα άκρα, αν κάποιος με φτάσει στα άκρα θίγοντας το συναίσθημά μου. Αλλά να φτάσω σε σημείο να κάνω κακό στον εαυτό μου, δεν θα το έκανα πλέον στην ηλικία που είμαι και με τις εμπειρίες που έχω. Γιατί ο άνθρωπος που θα με φτάσει στα όρια μου απλά δεν αξίζει να είναι δίπλα μου.